δικά μας παιδιά. Ξέρετε ότι εδώ, στη χώρα που ζούμε, στη Γερμανία, στη μεγάλη αυτή χώρα, στην Αμερική της Ευρώπης, όπως λένε οι ειδικοί, αυτό που τονίζουν στις εκκλησίες γενικά της Δύσεως και υπερτονίζουν και υπογραμμίζουν είναι τα Χριστούγεννα, η γέννηση του Χριστού. Και ξέρετε ότι η Γερμανία πλημμυρίζει από φώτα, από δέντρα. Όλα έγιναν, αν θέλετε, ένα εμπόριο. Και κάθε βράδυ στην τηλεόραση λένε αν πήγε καλά όχι η εορτή των Χριστουγέννων, αλλά το εμπόριο. Τα σκεφτείτε. Και εμείς εορτάζουμε τα Χριστούγεννα με μεγάλη εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, θα έλεγα με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και με ένα σωρό ωραιότατα ήθη και έθιμα και ωραιότατες παραδόσεις. Όμως, ο τονισμός δεν είναι στα Χριστούγεννα και στην κοσμική πλευρά των Χριστουγέννων. Εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική και στην Κίνα και στην Ιαπωνία και παντού, διότι η Ορθοδοξία, αδελφοί και αδελφές, είναι μια παγκόσμια Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μια παγκόσμια Εκκλησία. Και εορτάζουμε λοιπόν με κάθε εκκλησιαστική, το τονίζω αυτό, εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, με εκκλησιαστική βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, το Πάσχα, την Ανάσταση του Κυρίου, την εορτή των εορτών και την πανήγυρη των πανηγύρων. Και ακούμε εκατοντάδες φορές στην ωραιότατη, στη μοναδική Θεία Λειτουργία του Πάσχα, το Χριστός Ανέστη. Βέβαια, όσοι μένουμε με επιτέλους στην Εκκλησία, όχι οι πολλοί που φεύγουν σε να είναι διωκόμενοι μετά το Χριστός Ανέστη, αλλά αυτοί που μένουμε με επιτέλους στη Θεία μας Λειτουργία, στην καταπληκτική αυτή Θεία Λειτουργία του Πάσχα, ακούμε εκατοντάδες φορές το Χριστός Ανέστη, το Αληθώς Ανέστη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τώρα που ζήσαμε, που πέρασαν οι εορτές, που πέρασε η νηστεία, η Αγία και η Μεγάλη Σταυρωσή, 40 μέρες καταργούμε το καλημέρα, χαίρετε και καλησπέρα και χαιρετούμε ο ένας τον άλλο. Με το Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη. Και παρακαλώ αδελφοί και αδελφές, παρακαλώ αδελφικά και πατρικά, ως ο δημοτικός σας πατέρας και ως αδελφός, μέχρι την Ανάληψη, 40 ημέρες, θα χαιρετούμε ο ένας τον άλλο, όπου και να είμαστε, στα μαγαζιά, στον δρόμο, παντού, με το Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη. Για να ακουστεί αυτή η διαχρονική, η αιώνια αλήθεια στη μεγάλη αυτή χώρα της Γερμανίας. Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη. Αυτό παρακαλώ μην το ξεχνάτε. Και αν κατά λάθος πείτε καλημέρα, να το διορθώνετε αμέσως. Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη. Και με τα αυγά και με όλα αυτά τα ωραία. Γιατί όμως. Ο μεγαλύτερος άνθρωπος
της εποχής εκείνης. Ήταν ο Απόστολος Παύλος. Ίσως ήταν ο πιο μορφωμένος άνθρωπος της εποχής εκείνης. Και τι έγραψε ο Απόστολος Παύλος? Σε ένα από τα γράμματα γράφει ότι αν λέγει δεν αναστήθηκε ο Χριστός, τότε όλα είναι μάτια. Αν δεν είναι αλήθεια ότι αναστήθηκε ο Χριστός και ότι και εμείς θα αναστηθούμε στη Δευτέρα Παρουσία, τότε λέγει όλα είναι μάτια. Τότε δηλαδή δεν βοηθούν τα Χριστούγεννα, ούτε οι άλλες εορτές των Ρώων, ούτε οι φιλοσοφίες και οι θεολογίες. Όλα είναι μάτια. Και αν θέλετε τη δική μου τη γνώμη, στα 53 χρόνια που ζω στη Γερμανία, αν αυτό, αδελφοί μου, δεν αληθεύει, τότε πρέπει να βάλουμε κλειδαριά στις εκκλησίες, να κλείσουμε τις εκκλησίες και να σας πούμε, προσέξτε, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Όλα τα ψέματα. Όσα σας λέγανε 2.000 χρόνια ήταν ψέματα. Αδελφοί και αδελφές στην Χριστό, αν υπάρχει για μας, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, μία ελπίδα, αυτή είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Γι' αυτό το Πάσχα, γι' αυτό τρέχουμε όλοι το Πάσχα στην Εκκλησία. Ό,τι άλλο και να πιστεύουμε, το Πάσχα τρέχουμε όλοι στην Εκκλησία για να ακούσουμε το Χριστός Ανάσταση, για να φωνάξουμε όλοι μαζί αληθώς Ανέστη, για να μείνει στην μνήμη μας και στην καρδιά μας, ότι δηλαδή μπορούμε να ελπίζουμε. Και μια ζωή, αδελφοί μου, χωρίς ελπίδα δεν είναι ζωή. Μια ζωή που δεν μπορείς τίποτα να περιμένεις, που δεν ξέρεις γιατί έχεις παιδιά, γιατί έχεις οικογένεια, γιατί δουλεύεις, γιατί πληρώνεις φόρους, γιατί κλείνεις σπίτια, εάν δεν πιστεύεις τίποτα, αν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση του Χριστού, γιατί όλα αυτά, τότε η ζωή μας αρχίζει να χάνει το νόημά της. Και πολλές φορές ασχολούμεθα όλοι μας μόνο με τα πράγματα του κόσμου αυτού και ξεχνούμε τη μεγαλύτερη αλήθεια όλων των αιώνων, ότι ο Χριστός μας χάρισε την αιώνια ζωή, ότι μπορούμε αυτό το πράγμα να το πιστεύουμε και να το ζούμε όλοι μας. Ο Πατριάρχης μας φέτος, ο Μέγας Πατριάρχης της Ορθοδοξίας, ο Βαρθολομαίος, έζησε το Πάσχα στην Ήπειρο. Πήγε εκεί να αναστήσει τα πάντα. Πήγε να δώσει κουράγιο σε αυτούς που έμειναν εκεί και να βοηθήσει και τους άλλους που έφυγαν και έχουν τουρκικό διαβατήριο να επιστρέψουν στο νησί τους, στο νησί μας, την Ήπειρο, να επιστρέψουν πίσω. Και έφυγε από το Πατριαρχείο του, έφυγε από την άνεση που έχει εκεί και πήγε στην Ήπειρο και μεγενίασε το σπίτι των γονέων του για να μας δείξει ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Εκεί που χάθηκαν οι πατρίδες, εκεί που είναι χαμένες πατρίδες, να επανέλθει η ζωή των Ορθοδόξων στο Ισλάμ, στην καρδιά του Ισλάμ, να επανέλθει η Ορθοδοξία, με το να επανέλθουν αυτοί οι πολλοί που έφυγαν και άφησαν την περιουσία τους, ό,τι είχαν και ήρθαν στην Ελλάδα ή πήγαν σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία. Αδελφοί και αδελφές σε Χριστό, σήμερα εδώ γιορτάσαμε
τα θερανίξια. Μετά από τη Θεία Λειτουργία, έξω, θα γιορτάσουμε με κάθε μελληνική αρχοντιά. Θα γιορτάσουμε αυτά τα θερανίξια, τραγουδώντας και χορεύοντας. Αυτή είναι η ζωή των Ορθοδόξων. Χαίρομαι για την Εκκλησία τους, για την Ορθοδοξία τους. Και η μέρα αυτή είναι ιστορική για τον τόπο. Ο Πατέρας Ιερόθεος μαζί με όλους σας και αυτούς που δεν πολύ έρχονται στην Εκκλησία έγραψε ιστορία στον τόπο μου. Για δέστε σήμερα το λαό σας, για ακούστε τις καμπάνες, έγραψε ιστορία στον τόπο μου. Και αυτό εορτάζουμε σήμερα. Τέτοιος λαός μας άξιζε στον τόπο. Αυτό ήταν ένα παλιό μας όνειρο, ένα όραμα. Και έστειλε ο Θεός, τον Πατέρα Φιλόθεο, να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε αυτό το όραμα και να το κάνουμε πραγματικότητα, να το κάνουμε αλήθεια, να περνούμε απ' έξω από τον λαό και να βλέπουμε τη σημαία της Ορθοδοξίας, να βλέπουμε την Ορθόδοξη αρχιτεκτονική, να θυμίσει πατρίδα, να θυμίσει πατρίδα ο λαός μας εδώ στον τόπο, να είναι μια σημαία Ορθοδοξίας. Αυτό πετύχα τώρα μαζί, μαζί με τον Πατέρα Φιλόθεο. Γι' αυτό θερμά συγχαρητήρια. Σας μεταφέρω τις ευχές του σεπτού προμεθυμένου της Ορθοδοξίας του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Σας ευλογεί από την Οικουμενική του Καθέδρα και σας ευχαριστεί για το έργο που τελέσατε εδώ στον τόπο. Και ξέρω ότι σε λίγο θα δεχθεί μερικούς από εσάς. Όσοι πάνε στην εκδρομή, στην πόλη, θα σας δεχθεί και θα σας ευλογήσει. Εύχομαι λοιπόν να βοηθήσει και ο καιρός. Βλέπετε, εγώ παρά τα χάλια μου, ο γιατρός μου είπε να καθίσω σπίτι μου, στα αυγά μου. Και του είπα, ένας κληρικός δεν φοβάται. Ένας ορθόδοξος κληρικός δεν φοβάται. Υπερέχει ο ορθόδοξος ελληνισμός, η ορθοδοξία μας. Και έτσι ήρθα. Και να με συγχωρείτε, δεν φταίω εγώ, φταίει το κρίμα. Διότι, όπως ξέρετε, χάσαμε και τον προκάτω χώρο, τον πνευματικό μου πατέρα, τον Ειρηναίο, που είχαμε εδώ 8 χρόνια, σε ηλικία 102 ετών πέθανε. Εκοιμήθη σε ηλικία 102 ετών. Και ο λαός εκεί στην Κρήτη, στα Χανιά, τον τίμησε πάρα πολύ. Χιλιάδες κόσμοι ήταν εκεί. Έτρεξα λοιπόν και εγώ εκεί, να το φιλήσω για τελευταία φορά το χέρι και το μέτωπο και να του πω ένα ευχαριστώ και να τα ακούσουμε όλοι εκεί ότι και εμείς εδώ στη Γερμανία οφείλουμε πολλά σε αυτόν τον μεγάλο ιεράρχη. Αυτό λοιπόν το ταξίδι, τα αεροπλάνα και η μεγάλη εβδομάδα ήταν αιτία η φωνή μου να είναι όπως είναι. Πάντως, σημασία δεν έχει η φωνή του ανθρώπου, αλλά η ψυχή του ανθρώπου. Ο Θεός